Το 1924, δύο χρόνια μετά τη διάλυση της δανταϊστικής ομάδας του Παρισιού, ο Αντρέ Μπρετόν, ο θεωρητικός του κινήματος, δημοσίευσε το σουρεαλιστικό μανιφέστο. Εκεί διακήρυξε ότι δεν υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στο όνειρο και στην πραγματικότητα. Να πως όριζε ο Μπρετόν τον σουρεαλισμό. Σουρεαλισμό όνομα ουσιαστικό. Καθαρός ψυχικός αυτοματισμός, που χρησιμοποιείται για να εκφραστεί προφορικά ή γραπτά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο η πραγματική λειτουργία της σκέψης. Η παγόρευση της σκέψης έξω από κάθε έλεγχο της λογικής και πέρα από κάθε αισθητική ή ηθική μέρημνα. Εγκυκλοπαιδικός ορισμός, φιλοσοφία. Ο σουρεαλισμός βασίζεται σε μία πίστη στην ανώτερη πραγματικότητα ορισμένων παραμελημένων πριν από αυτών μορφών συνειρμού στην παντοδυναμία του ονείρου, στο ανέμελο παιχνίδι της σκέψης. Την είναι να καταστρέψει οριστικά όλους τους άλλους ψυχικούς μηχανισμούς και να τους αντικαταστήσει στη λύση των θεμελιωδών προβλημάτων της ζωής. Ο σουρεαλισμός άντλησε τα θέματα του από το τυχαίο και από τον αυτοματισμό. Αυτοματισμός είναι η καταγραφή των ψυχικών διεργασιών έτσι όπως έρχονται στην επιφάνεια, στο συνειδητό δηλαδή, αυτόματα, χωρίς τον έλεγχο της λογικής. Ο σουρεαλισμός σε και να ταυτιστεί η τέχνη με τη ζωή. Καλλιτέχνε όπως ο Μαξ Έρνστ, ο Ζαν Άρπ, ο Αντρέ Μασόν, ο Ιβ Τανγκί, ο Χουάν Μυρό, ο Σαλβατόρ Νταλή, ο Ρενέ Μαγκρίτ συναθρίζονταν μαζί με την ομάδα των ποιητών. Ανάμεσά τους οι Αντρέ Μπρετόν, Πολ Ελιάρ, Λουί Αραγκόν, Ζακ Πρεβέρ, Φίλιπ Σουπό και άλλοι. Οι σουρεαλιστές καλλιτέχνες αναζήτησαν την έμπνευση στα βάθη του ασυνείδητου. Από εκεί ανέσυραν εικόνε χωρίς τη λογοκρισία της λογικής και κατέγραψαν το αλόκοτο, το παράδοξο, το αδύνατο. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή για τη δημιουργία ενός σουρεαλιστικού ποίηματος μέσω της αυτόματης γραφής έτσι όπως την περιγράφει ο Αντρέ Μπρετόν. Μυστικά της μαγικής σουρεαλιστικής τέχνης γραφτή σουρεαλιστική σύνθεση ή η πρώτη και τελευταία γραφή. Οδηγίες. Ζητήστε να σας φέρουν γραφική ύλη, αφού πρώτα βολευτείτε σε ένα μέρος, όσο γίνεται πιο πρόσφορο για την αυτοσυγκέντρωσή σας. Προσπαθήστε να έρθετε στην πιο παθητική ή δεκτική κατάσταση που μπορείτε. Ξεχάστε την ευφυΐα σας, ξεχάστε το ταλέντο σας, ξεχάστε και το ταλέντο των άλλων. Γράφετε γρήγορα, χωρίς προκαθορισμένο θέμα, όσο γρήγορα χρειάζεται, ώστε να μην θυμάστε τι γράφετε και να μην μπαίνετε στον πειρασμό να το ξαναδιαβάσετε. Η πρώτη φράση θα έρθει από μόνη της, αφού είναι γεγονός ότι κάθε στιγμή υπάρχει μια φράση άσχετη με τη συνειδητή μας σκέψη που ζητάει να εξωτερικευτεί. Συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο για όση ώρα σας κάνει ευχαρίστηση. Όπω σε όλα τα σουρεαλιστικά έργα, τα φροηδικά σύμβολα κατέχουν σημαντική θέση στην εικονοπλασία. Το ανομοιογενέ, το άλογο, το παράλογο απέκτησαν αποφασιστική σημασία. Η φανταστική πραγματικότητα έχει μεγαλύτερη επίδραση στο θεατή όταν αυτή του παρουσιάζεται τρισδιάστατη και τον ευνηδιάζει και τον ευνηδιάζει γιατί τον φέρνει αντιμέτωπο με αντικείμενα που του είναι με νοικία αλλά ταυτόχρονα του εμφανίζονται ως εξωπραγματικά. Στα σουρεαλιστικά έργα εμφανίζεται μία φωτογραφικά ρεαλιστική ζωγραφική εικόνες δηλαδή που δεν χωράνε παρερμηνίες και ταυτόχρονα κάνουν ορατό ότι είναι πέρα και έξω από το πραγματικό. Με αυτή την έννοια, η συγχώνευση συνειδητού και υποσυνείδητου, η φανταστική πραγματικότητα με σάρκα και οστά, παρουσιάζεται στα έργα της Μέρετ Όπενχάιμ, στα έργα του Μανρέι, αλλά και στη ζωγραφική του Ρενέ Μαγκρίτ. Ο βέλγος ζωγράφος Ρενέ Μαγκρίτ αναμειγνύει βία εικόνες και ιδέες που είναι απόλυτα αντικρουόμενες, αντιθετικές και διαφορετικές. Σκοπός του είναι να κλονίσει τις συμβατικές προσδοκίες του θεατή. Με τις φανταστικές του συνθέσεις δημιούργησε έναν κλάδο του ρεαλισμού που ονομάστηκε «μαγικός ρεαλισμός». Ο Ισπανός ζωγράφος Σαλβατόρ Νταλή απέδωσε με τη ζωγραφική του εικόνες που τις ανέσυρε από το υποσυνείδητο και από τα όνειρα. Όπως έλεγε ο ίδιος, είχε σκοπό να υλοποιήσει εικόνες παραλογισμού έτσι ώστε να αποδοθεί ο κόσμος του υποσυνείδητου και της φαντασίας τόσο αντικειμενικά όσο μπορούσε να αναπαρασταθεί ο κόσμος της φαινομενικής πραγματικότητας που έχουμε γύρω μας.